Είναι κοντά μας η Χριστίνα Χαλιλοπούλου, να της πούμε καλημέρα. Είναι δικηγόρος. Καλημέρα. Διεθνολόγος, ακτιβίστρια. Ένα από τα πρόσωπα που προσωπικά εκτιμώ και αγαπώ πάρα πολύ για αυτό που έχει ως θέση ζωής. Ένα κορίτσι που, μια υπέροχη κυρία, η οποία ίσως η ζωή να της έλεγε και άλλα πράγματα να κάνει και αποφάσισε να κάνει αυτά που θέλει η ίδια. Και αυτό είναι ίσως και ένα μήνυμα ζωής, αν μου επιτρέπεις. Επιτρέπω. Αυτό. Και τα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι η γνωριμία μου με σένα, Σπύρο, μετράει κάποια χρόνια. Όταν ήσουν από τους ελάχιστους που μου έδωσε λόγο. Σε μια περίοδο που τότε γενικά μέναμε μόνο στην ταμπέλα της πολιτεύτριας τσιγκάνικης καταγωγής, με ό,τι αυτό τέλος πάντων αρνητικό μπορούσε να επιφέρει. Αλλά ήσουν ο μόνος που μου έδωσε λόγο και έστω αυτά τα λίγα λεπτά να πω τι σκέφτομαι, ποιες είναι οι θέσεις μου, ποιο είναι το όραμά μου. Και τώρα γνώρισες και την Ευλαμπία, Ρεβή. Ναι, επίσης, και χαίρομαι πάρα πολύ. Την και από το παρελθόν και από άλλες συνέδριες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα, δεν είχα την ευκαιρία από κοντά. Δεν είχαμε δυνατότητα αυτή, αλλά και εγώ χαίρομαι πολύ που αυτό συνέβη. Εμείς ήρθαμε στο Ζεφύρι. Χθες όμως προέκυψε μια είδηση από την αστυνομία. Τρεις συλλήψεις τσιγκάνων, 20 και 27 ετών. Υπάρχει και ένα βίντεο που έχουμε δείξει που είναι και αυτό που συζητιέται ευρύτερα στην κοινωνία. Άσκοποι πυροβολισμοί, παραβατικότητα. Να το δείξουμε αν είναι παιδιά το βίντεο, για να μπορεί και η Χριστίνα να τοποθετηθεί ολοκληρωμένα. Έκαναν κλοπές και διαρρήξεις στην Εύβοια και στην Αττική. Και σε μία περίπτωση στην Αττική, όταν μπήκα σε ένα σπίτι, αυτή η γυναίκα κατέληξε. Εμείς επιλέξαμε να είσαι εδώ κοντά μας για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Γιατί αυτά τα στερεότυπα ή αν θες επειδή με το Σπύρο έχουμε πάει και στις φυλακές Ελαιώνας Θεβών και αυτό που συζητήσαμε και εμένα προσωπικά μου μείνει ως απόσταγμα από εκείνο ότι όταν σε αυτή την κοινωνία δεν δίνεις πρόσβαση στην παιδεία, γενικά λέω στην κοινωνία, δεν λέω την κοινωνία των τσιγκάνων, όταν δηλαδή δεν φτάνουν τα φώτα της παιδείας εκεί που πρέπει να φτάσουν και δεν μπορεί κάποιος να μπει στο κοινωνικό σύνολο νόμιμα, τότε θα οδηγηθεί στην παρανομία και μέσα από την εμπειρία μου στο αστυνομικό ρεπορτάζ και έχοντας ζητήσει και με πολλούς ανθρώπους που πέρασαν στην άλλη πλευρά, αυτό μου έλεγαν. Κανένας δεν έδινε αυτή την ευκαιρία. Να διευκρινίσουμε γιατί δείχνουμε αυτό το βίντεο. Γιατί έναν άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα, κυρίως άντρα, συνηθίζεται, μπορεί να είναι και γυναίκα, που ρίχνει μπαλωθιές στον αέρα, μπορεί να το συναντήσει και σε άλλες περιοχές της χώρας και να είναι και παράδοση και να το χειροκροτάνε από κάτω 10. Το έχουμε δει και Πάσχα με το κοριτσάκι ακριβώς. Που δίνει ακόμα μάχη για την αποκατάστασή του το παιδί. Ναι, δηλαδή να γίνει και σε άλλες περιοχές που δεν είναι μόνο όπου εκεί μπορεί να μένουν. Δεν είναι μόνο Ζεφύρι, μόνο τσιγκάνοι. Ακριβώς. Λοιπόν. Όμως ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί και φέρεται να συμμετείχαν σε αυτή την συμμορία. Των ενεργειών τη οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατά την άποψη της αστυνομίας, ήταν αποτέλεσμα της παρουσίας τους μέσα στο σπίτι, που προφανώς η γυναίκα δεν ξέρω αν υπήρξε βία ή τρόμαξε ή οτιδήποτε, έχασε τη ζωή της μετά από τη δική τους ενέργεια. Γι' αυτό και οι άνθρωποι επέλεγαν ηλικιωμένους. Κουβαλάνε ένα βαρύ κατηγορητήριο συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Απλά για να διευκρινίσουμε για ποιο λόγο δείχνουμε αυτή την εικόνα και τη βάζουμε σε αυτό το θέμα. Έτσι. Όπου, αν μου επιτρέπετε, εδώ η δικαιοσύνη θα πρέπει να εξαντλήσει την αυστηρότητά τη. Πέρα από αυτό όμως, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η εκπαίδευση, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την κοινότητα, όπως και σε κάθε κοινωνία, είναι η βάση της κοινωνίας. Όμως στη δική μου την κοινότητα η εκπαίδευση δυστυχώς δεν είναι προτεραιότητα. Η εργασία όμως είναι. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει πρόσβαση στην εργασία, όταν οι άνθρωποι αυτοί το μόνο που μπορούν να κάνουν για να βιοποριστούν νόμιμα είναι να είναι στις λαϊκές αγορές και να είναι έμποροι σε λαϊκές αγορές, σε υπαίθριο τέλος πάντων και σε πανηγύρια, αλλά δεν τους δίνεται όμως η άδεια αυτομάτως στο ίδιο το σύστημα, το ίδιο το κράτος. Τους θέλει παράνομους. Τους θέλει παράνομους. Ωραία. Υπό την εκεί αυτή, όμως να σας πω κάτι, γιατί θα πρέπει λίγο κάποια στιγμή να σπάσουμε και τα αυγά για να κάνουμε μελέτα. Εκεί δεν είναι ευθύνη δική τους που μόνο αυτό μπορούν να κάνουν και αυτομάτως τους καθιστά το σύστημα παράνομο. Χριστίνα, είναι κάθε εμπορικός σύλλογος ο οποίος δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτούς τους ανθρώπους να μπουν στην αγορά εργασίας, γιατί θεωρούν ότι θα χάσουν την πελατεία τους. Και μετά τους καταγγέλει που το κάνουν παράνομα, άρα ενώ δεν τους επιτρέπει να γίνει νόμιμα. Αυτό είναι μία πτυχή από το πρόβλημα. Βεβαίως υπάρχει, όταν δεν έχεις εργασία και δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να στηρίξεις τα παιδιά σου για να μπορούν να πάνε ντυμένα όπως πάνε όλα τα παιδάκια στο σχολείο, με τα παπουτσάκια τους, τη τζαντούλα τους, τα βιβλία τους. Όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα και ο κόσμος θεωρεί ότι όλοι εμείς ζούμε με τα επιδόματα. Εγώ θα σας πω ότι ήμουν η πρώτη που κατήγγειλα
αυτήν την πρακτική. Θεωρώ ότι τα επιδόματα, αντί να βοηθήσουν, έχουν κάνει μεγαλύτερο κακό, γιατί τους έχουν αφήσει, τους έχουν εφησυχαστεί και δυστυχώς δεν τα έχει αξιοποιήσει καμία κυβέρνηση διαχρονικά με τον τρόπο που θα έπρεπε να τα αξιοποιήσει. Πρώτα απ' όλα, μέσα, ήδη μέσα μας είμαστε σε ένα βαθμό ρατσιστές, γιατί όλοι γεννιόμαστε, όλοι είμαστε μωρά παιδιά. Πάμε σε ένα σχολείο να μας αγκαλιάσει ένας δάσκαλος, όπως προσωπικά είμαι και κόρη δασκάλου και η αδερφή μου είναι δασκάλα. Πάντα νιώθω πολύ περήφανη για αυτούς τους ανθρώπους, τους δικούς μου, για τα παιδιά που έρχονταν και μου λέγανε. Και θέλω να μείνουμε λίγο στη Χριστίνα. 11 ετών παιδί, ανεξάρτητα τη φυλή, την καταγωγή, είναι παιδί. Το παίρνει ο δάσκαλος, είναι ένα κενό ερμάριο και γράφει μέσα του ένας δάσκαλος. Και ελπίζω να μας βλέπουν και αυτοί οι εκπαιδευτικοί που δεν έκαναν κάτι να προστατεύσουν το κοριτσάκι αυτό και λένε εντάξει, τσιγκανάκι είναι, ας φύγει από το σχολείο. Τι να πω, εμένα με συγκίνησε και με συγκλώνησε η μαρτυρία της. Να δώσω συγχαρητήρια σε εσάς και για στο ρεπορτάζ σας. Πραγματικά βγάλετε μια άλλη εικόνα. Είναι η ρίζα του προβλήματος, κατά την ταπεινή μας άποψη. Όντως, διότι μίλησε μια κοπέλα η οποία έχει υποστεί από την πρώτη της ανάσα το ρατσισμό. Ένα στίγμα το οποίο δεν το επέλεξε, δεν γεννήθηκε τσιγκάνα από επιλογή. Έτυχε όμως αυτή τη ζωή να πρέπει να πορευτεί με αυτήν την ιδιαίτερη πολιτισμική της ταυτότητα, που δυστυχώς η υπόλοιπη κοινωνία είμαστε ανεκπαίδευτοι. Τι να πω, το ότι τα στερεότυπα που υπάρχουν στο χώρο της εκπαίδευσης, γιατί πολύ σωστά είπε ότι αυτό ξεκινάει από το σχολείο. Όταν εμείς πάμε την πρώτη μέρα το παιδί μας στο σχολείο, αυτό που επικρατεί είναι ότι δεν θέλω το παιδί μου να πηγαίνει στην ίδια τάξη με το γυφτάκι. Πείτε μου λοιπόν αυτομάτως αυτό που οδηγεί. Αυτό το παιδί βιώνει από την πρώτη του στιγμή ένα bullying κοινωνικό. Στο Ζεφύρι, Χριστίνα, και στο Ζεφύρι. Τα δύο σχολεία που λειτουργούν έχουν παιδιά άλλα. Δεν μ' αρέσει που λέω παιδιά άλλα. Καταρχήν είδατε το λάθος εδώ. Κοιτάξτε η συνείδηση πόσο λάθος έχει διαμορφωθεί και στο ίδιο το κοριτσάκι. Μιλάμε για Έλληνες πολίτες. Και έλεγε η ίδια ότι στο ένα τμήμα ήταν Έλληνες και στο άλλο τμήμα ήταν. Αλλά έτσι τη μάθανε. Ποιος την έχει μάθει λοιπόν έτσι, η ίδια η κοινωνία. Εκεί θέλω να σταθώ ότι όταν εμείς στην καθημερινότητά μας διαχωρίζουμε τους εαυτούς μας και λέμε οι Έλληνες και οι όχι, Χριστίνα, δεν υπάρχει. Μιλάμε για το δημοτικό. Στο δημοτικό εκπαιδευτικός. Μάθαινε τα παιδιά ή άφηνε τα παιδιά να πιστεύουν ακόμα και αν οι οικογένειές τους επέμπαιναν σε αυτό, μέσα στο ναό της γνώσης, της καλλιέργειας της ψυχής που είναι το σχολείο και ειδή το δημοτικό, άφηναν τα παιδιά να ερεθιτούν ή μάθαιναν τα παιδιά ότι εσείς θα είστε κάποιοι ανώτεροι, οι Έλληνες, και εσείς θα είστε κάποιοι κατώτεροι που θα μας υπηρετούν ή θα είστε γεννημένοι για παραβατικότητα και εγκληματικότητα που είστε οι τσιγκάνοι. Να σας πω κάτι. Αυτό και μόνο εμένα με καθυλώνει. Εγώ είχα την ευτυχία. Δεν κάνω την εποχή, δεν κλείνω τα μάτια. Αλλά το ξαναζούμε. Εγώ είχα την ευτυχία. Πιστεύω ότι αλλάξαν εποχές. Να γεννηθώ σε μια οικογένεια που, εν πάση περιπτώσει, ήταν κάπως ευκατάστατη. Παρόλα αυτά, παρότι δεν στερούσαμε σε τίποτα, ούτε ενδυματολογικά, ούτε στο πώς πηγαίναμε στο σχολείο, ούτε στο πώς ζούσαμε, ήμουνα πάντα η κόρη του γύφτου. Δεν ήμουνα ποτέ αυτή η προσωπικότητα η οποία προσπάθησα και έδωσα μάχη στη ζωή μου να διαμορφωθώ. Και πάντα, ακόμα και αυτό το κοριτσάκι που θέλει να γίνει νοσηλεύτρια, θέλει, έχει την ανάγκη να βοηθήσει, γιατί έχει υποστεί τέτοια κακοποίηση η ίδια, κοινωνική κακοποίηση, αυτή η ψυχολογική, που κανένας τελικά δεν στέκεται. Στεκόμαστε σε τόσα άλλα, στεκόμαστε στην παραβατικότητα. Και πάμε λίγο στην παραβατικότητα. Εχθές παρουσιάσατε ένα ρεπορτάζ, γιατί σας παρακολούθησα, για την εφηβική παραβατικότητα η οποία συμβαίνει παντού. Όταν. Εγώ θα σταθώ στις δικές μας περιοχές. Όταν δεν μας δίνεται φωνή και είναι ένα αμόνιμο παράπονό μου, μας δίνεται φωνή και βήμα μόνο όταν γίνονται δυσάρεστα περιστατικά. Δεν είμαστε μόνο αυτό και η Χριστίνα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα. Και σαν τη Χριστίνα υπάρχουν τόσα άλλα παιδιά που μπορούν να ανατρέψουν, επειδή θα τα βγάλετε, θα τους δώσετε λίγο χρόνο, να ανατρέψουν αυτά τα στερεότυπα. Είμαι μια γυναίκα η οποία έχω δώσει απίστευτες μάχες και πολιτικά. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι διαχρονικό και είναι πολιτικό. Δεν ασχολήθηκαν ποτέ. Δείξατε πριν για τους πυροβολισμούς. Είμαι εγώ αρμόδια να απολογηθώ ή να εξηγήσω? Όχι, είναι το κράτος. Είναι η ελληνική αστυνομία, είναι ο εκάστοτε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και ίσως και κάποιοι δάσκαλοι πριν κάτι χρόνια. Σίγουρα και κάποιοι. Ίσως, εγώ τιμώ το. Επειδή είσαι. Ο πατέρας ήταν ένας εξαιρετικός εκπαιδευτικός, το αντιλαμβάνεσαι πώς το λέμε. Αρέσει, Σπυρό, να σου πω κάτι. Ήμουν εγώ νεογέννητο και πρόωρο. Και έπαιρνε ο πατέρας μου για να πάει στο σχολείο. Τότε δεν είχαμε το καλοριφέρ και μου τα έλεγε η μάνα μου.
έπαιρνε το καλοριφέρ που το βάζε στο ρεύμα, που ήμουν νεογέννητο, πρόωρο, θερμοκοιτίδα κτλ. Και το πήγαινε στο σχολείο. Έπαιρνε το. Ένα παιδί μετράει τα άστρα του Λουντέμι, το είχε δεν ξέρω πόσα αντίτυπα, και το μοίραζε σε όλα τα παιδιά. Γιατί θεωρούσε ότι αυτό είναι. Να κοιτάει τα αστέρια ένα παιδί, ανεξάρτητα με το αν η οικογένειά του έχει χρήματα, αν η οικογένειά του είναι εγκληματίες, αν η οικογένειά του είναι το οτιδήποτε. Σε ένα παιδί ως κοινωνία οφείλουμε να γράφουμε στην ψυχή του όλα αυτά τα οποία πρέπει. Και συγγνώμη για τη συγκίνηση, αλλά για μένα αυτό είναι εκπαιδευτικός. Και αυτό που μας είπε η Χριστίνα, δεν μου άρεσε. Καταλαβαίνω και το δάσκαλο απ' την άλλη ότι εντάξει, επειδή έχω κάνει πάρα πολύ ρεπορτάζ και στο Μενίδη και στο Ζεφύρι, ότι και μέσα στο σχολείο μπορεί, επειδή το παιδί αυτά που βλέπει θα κάνει, θα αντιγράψει. Και αυτό είναι μια λυσίδα που πρέπει να τη σπάσουμε ως κοινωνία. Μπορεί και να έκλεβαν τον εξοπλισμό του σχολείου, να μπαίναν το βράδυ, να έκαναν. Γιατί υπάρχει και ένα σχολείο ερείπιο στο Μενίδη, παράδειγμα. Αλλά ο εκπαιδευτικός με αυτό το ρόλο επιφορτίζεται στη ζωή του. Και για μένα είναι το πιο ιερό πρόσωπο μετά τη μάνα και τον πατέρα. Απόλυτα, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Οπότε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να βάλαμε το λιθαράκι που επιλέξαμε να βάλουμε σήμερα. Να έχουμε ανοιχτές καρδιές, ανοιχτά μυαλά. Χαιρετισμούς και στα παιδιά μας. Να κοιτάμε τα πράγματα λίγο πιο βαθιά. Ευχαριστούμε. Εγώ θα ήθελα μόνο 15 δεύτερα, επιτρέψτε μου. Είναι κρίμα και άδικο αυτήν την κοινότητα να τη θυμόμαστε μόνο προεκλογικά. Τα προβλήματα δεν λύνονται. Εντάξει, άμα γίνει κανένα σύραλ που σας αποθεώνει, θα σας αγαπήσουμε ξαφνικά. Άμα γίνει ένα σύραλ που σας καταδικάζει, τότε θα σας κοιτάμε με μουσουλμά. Εγώ θα παρακαλέσω για ακόμα μία φορά. Ας αξιοποιήσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη γνώση, είναι ικανοί, προέρχονται από την κοινότητα, για να, εν πάση περιπτώσει, προσπαθήσουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, να λύσουμε, να δώσουμε κάποιες λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση, στο να σπάσει ο κύκλος της παραβατικότητας, των στερεοτύπων, του αποκλεισμού και να οδεύσουμε τελικά στην ένταξη. Διότι και η ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως ξέρετε, και ανοίγω ένα άλλο θέμα, δεν έχει και αυτή συμβάλει τα μέγιστα όσο θα μπορούσε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα παρακαλέσω λοιπόν και τους κυβερνώντες, γιατί λίγο πριν το πάνελ σας αποτελούνταν από δύο εκπροσώπους της Ελληνικής Βουλής, τρεις, να το δουν λίγο σοβαρά και όχι έτσι αποσπασματικά όπως ήθιστε.